30.000 μέτρα. Από την μεριά των διοργανωτών θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε που οι περισσότεροι αθλητές είναι για ακόμη μια φορά μαζί μας. Επειδή το Al Jazeera θέλει να μεταδώσει ζωντανά την κίνηση, γι' αυτό καθυστερούμε, ζητάμε συγγνώμη. Να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά την ελληνική αστυνομία, τον αγροτικό γιατρό, τον κύριο Γρηγορίου που ήρθε και αυτός εδώ πέρα μαζί μας, τους φίλους μας ποδηλάτες που προσφέρθηκαν και αυτοί εθελοντικά για να βοηθήσουν στον αγώνα και φυσικά όλους τους εθελοντές του. Θα παρακαλέσω για μια ακόμη φορά τον παλέμαχο αθλητή, τον Γιώργο το Θέμελη, πριν δοθεί εκεί, να διαβάσει το όρκο του αθλητή. Ορκιζόμαστε να τρέξουμε τον αγώνα των καλών, τιμώντας τα ιδανικά του αθλητισμού, του πολιτισμού και της ειρήνης που ο Βασίλης ο συνάδελφος Ρωμαίας λάμπερε με την παρουσία του, όπως και ο Θανάσης Σταμόπουλος. Αθάνατε! Και επειδή είμαστε με το κίνημα ειρήνης, δεν παίρνουμε μαζί μας όπλα για να πυροβολήσουμε, οπότε οι κριτές να είναι έτοιμοι. Οι αρκούδες είναι στον δρόμο που φοβάστε. Είμαστε ζωντανά. Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, μπαμ. Καλή επιτυχία σε όλους. Γεια σου, Δία, γεια σου, Δία. Καλά. Γεια σου, Δία. Γεια σου, Δία. Καλά. Γεια σου. Γεια. Ωραίος. Σε να πάτησε εδώ. Γεια σου, Δία. Καλά. Νίκο. Ωραία. Καλά είστε. Ωραία. Καλά είστε. Καλά είστε. Εξες τι, εκεί έχει ένα πυροβάζιο, δεν είναι καλύτερα. Καλά. Καλά. Εδώ το πανέμορφο περιβάλλον στα Περτουλιώτικα λιβάδια. Γυρίζουμε πάλι από την άσφαλτο στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου.
Πλησιάζει ο πρώτος. Πάμε, Φυσάρης, συγχαρητήρια. Παλιός αθλητής ο Φυσάρης, συνεχίζει αυτό έτος. Ο 14ος Σταΐκιος Δρόμος γίνεται σήμερα στο, για ακόμη μια φορά στα Πρωτολέδικα Λεβάδια εδώ, στο αυτό το πανέμορφο μέρος. Κύριε Σιδέρη, πείτε μας δύο λόγια για τον αγώνα. Πόση συμμετοχή είχε? Φέτος είχαμε 55 συμμετοχές στα 30 χιλιόμετρα και γύρω στις 15 συμμετοχές, αν θυμάμαι καλά, στα 1000 μέτρα, με μικρά παιδάκια που κάνουμε τα 1000 μέτρα κάθε χρόνο. Οι συμμετοχές βέβαια ήταν πολύ λιγότερες από άλλες χρονές, για το λόγο ότι την ίδια μέρα σε δύο νομούς πραγματοποιείται για πρώτη φορά παρόμοιος αγώνας και πολλοί αθλητές θέλαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν την παρουσία τους, τους τοπικούς συλλόγους των δύο νομών αυτών κυρίως, για το ξεκίνημα που κάνουν. Ο ΣΟΚ πάντως μπροστά εδώ στα αθλητικά δρόμενα του νομού συνεχίζει ακούραστος. Ναι, βέβαια έχουμε και με τις συμπαράσεις του Δήμου Πύλης. Πιστεύω με το νεοσύστατο Δήμο Πύλης, στην πρώτη συνεργασία μας υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τα λύσαμε με κάποιον τρόπο. Έχαμε τις συμπαράσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων, της Συνεταιριστικής Τράπεζας, του κυρίου Κλιάφα, του κυρίου Σαράντη, τη βιομηχανία Όλυμπος, πολλούς εθελοντές και από το Σύλλογο Δρομέων και από το ΣΟΚ Τρικάλων. Και πιστεύουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ήδη σήμερα συνεδριάζουν οι ξενοδόχοι. Ελπίζουμε από σήμερα να αποφασίσουν για κάποια καλύτερα πράγματα για τον χρόνο, για να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Βεσάρη, ακόμη μια φορά εδώ στο Σταΐκιο Δρόμο. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνεις νικητής στο δρόμο ή του Περισκέτη? Είναι η τέταρτη φορά. Α, η τέταρτη φορά που είσαι νικητής. Ναι. Έχω κάνει μία 49 στο παρελθόν. Έγινε 2-0-3. Ναι, σήμερα ήταν στήλο προπόνησης γιατί κάθε Κυριακή τρέχουμε σε αγώνες. Οπότε δεν είχα συναγωνισμό μεγάλο και είπα να το κάνω έτσι προπόνηση. Ένα συνεχόμενο. Ωραία η διοργάνωση. Ευχαριστώ τη διαδρομή, έτσι. Ευχαριστώ τη διαδρομή, γι' αυτό ήρθα κιόλας. Συγχαρητήρια στο ΣΟΚ Τρικάλων, στο Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων, σε εσάς που συμβάλλετε σε όλους τους αγώνες, κύριε Σαλέπη, που είστε κοντά και μας προβάλλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα καλά. Να τερματίσουμε το καλό όλοι. Συγχαρητήρια, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και του χρόνου. Ευχαριστώ. Στον τερματισμό, ο Κωνσταντίνης ο Κοσμάς από τη Θεσσαλονίκη, δεύτερος νικητής του 14ου Σταϊκού Δρόμου. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κουτσουνάσο, ο Δήμος Πύλης συμβάλλει και αυτός εδώ στον αγώνα και γενικά στα δρόμενα εδώ τα αθλητικά του Δήμου. Η συμβουλή είναι σημαντική, έτσι? Ναι, κύριε Σαλέπη, είμαστε σήμερα εδώ για το 14ο Σταϊκού Δρόμου, που έχει γίνει θεσμός για την περιοχή μας. Φυσικά και ο Δήμος Πύλης είναι χορηγός και γίνεται από την αιγίδα του Δήμου Πύλης. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές του ΣΟΚ και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στον αγώνα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ στον Μιχάλης από την Γέννη. Μπράβο! Bravo!